Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή μία ακόμα προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα της ιστορίας της μεγάλης δεκαετίας του 1940-1950. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαλείται «Μνήμες της κατοχής», το οποίο προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως το Σταύρος Νιάρχος κτλ. Όπως έχουμε καταγγείλει ως οργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το πρόγραμμα εντάσσεται στις επιδιώξεις του γερμανικού κράτους για την αναθεώρηση της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να εξοραίζει την εικόνα της και να προωθεί την εξωτερική της πολιτική. Έτσι, το μεν γερμανικό κράτος, όπως επισημαίνουμε, δεν διστάζει να αποδεχτεί ορισμένα εγκλήματα των Ναζί, όταν η προβολή τους δεν συνδέεται με την εξουσία των επιχειρηματιών. Το δε ελληνικό κράτος αναφέρεται στην αμική αντίσταση, αλλά την αποσυνδέει από την πάλι για την Ελλάδα του λαού της, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουσιαστικά, σαν ΠΑΕΑ Δημοκρατικό Στρατού Ελλάδος, λέμε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραχάραξης της ιστορίας του 1940-50, της παραχάραξης της μεγάλης ιστορίας της αντιφασιστικής νίκης των λαών, του μεγάλου αγώνα κατά του φασισμού στην περίοδο 39-45, δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μέσα στο γενικότερο, στο ευρύτερο πλαίσιο που διαμορφώνει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καταστήσει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, που περνάει και μέσα από προηγούμενες αποφάσεις της περί εξίσωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό, περί εξίσωσης του μεγάλου αγώνα του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού εναντίον των χιτλερικών ναζιστικών δυνάμεων, εναντίον κάθε λαού που αντιστάθηκε οργανωμένα, όπως και στην Ελλάδα, μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ Ελλάς. Να ενημερώσουμε ότι ως ΠΑΕΑ Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, έχουμε αποστείλει υπόμνημα, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο Υπουργείο Παιδείας από τις 24 του Φλεβάρη, ενώ είχε προηγηθεί και τηλεφωνική επαφή με το Υπουργείο 15 μέρες νωρίτερα, γύρω στις 10 Φλεβάρη δηλαδή, και η κυβέρνηση έχει κρατήσει μια προκλητική στάση απέναντί μας, ουσιαστικά δεν έχει απαντήσει καν στα ζητήματα που θέτουμε. Παράλληλα, ως οργάνωση έχουμε προχωρήσει στην ενημέρωση και σε καλέσματα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως την ΟΛΜΕ, για παράδειγμα, αλλά και προς την διεθνή κοινότητα, όπως την ΦΥΡ, την οργάνωση, την Πανευρωπαϊκή Οργάνωση των Αντιστασιακών, και άλλους φορείς. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να ανοίξουμε το ζήτημα προκειμένου να αγγίξει όλους τους έμεσα και άμεσα εμπλεκόμενους, να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα τείχος το οποίο
θα εμποδίσει την πραγματοποίηση και αυτή την απόπειρα, τέλος πάντων, και την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, με ένα, ουσιαστικά ένα μέτωπο από μαθητές, φοιτητές, γονείς, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και κάθε εργαζόμενο, καθότι το ζήτημα της παραχάραξης της ιστορίας και της δεκαετίας αυτής, ειδικά αυτής της δεκαετίας, είναι κομβικό και ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στην γνώση της πραγματικής ιστορίας από την νεολαία, μία γνώση η οποία θα της δώσει και τα εφόδια για τους αγώνες του παρόντος και του μέλλοντος. Εκ μέρους του ΔΟΥΣΟΥ της ΠΕΑΕΑ ΔΟΥΣΟΥΕ σας καλωσορίζω και πάλι και σιγά σιγά θα δώσουμε το λόγο στους τρεις ομιλητές μας, ξεκινώντας από τον Γιώργο Μαργαρίτη, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει ο Κώστας ο Σχολαρίκος, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ, και ο Νίκος ο Δάρδαλης, εκπαιδευτικός. Να ενημερώσω και τους παρευρισκόμενους ότι οι ομιλίες ηγητικές θα είναι γύρω στο 1 τέταρτο προς 20 λεπτά. Όποιος έχει οποιασδήποτε ερωτήσεις, τις γράφει στο chat και τις μαζεύουμε και τις κάνουμε τις μεταφέρουμε στους ομιλητές. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε, ανάλογα και με τον χρόνο που έχουμε, για να γίνουν κάποιες ακόμα ερωτήσεις και από μικροφόνου και ορισμένες παρεμβάσεις. Ο λόγος στον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Το μικρόφωνο σου, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας καταρχήν. Και όπως είπε και ο κύριος Ραζάκος, σιγά σιγά θα πάρω το λόγο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η σημερινή μου παρέμβαση, η σημερινή μου εισήγηση θα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τους λόγους για τους οποίους η Γερμανία αυτή τη στιγμή πιέζεται να αλλάξει, αν θέλετε, την ιστορία. Την ιστορία του 20ου αιώνα ιδιαίτερα, στο οποίο η χώρα αυτή πρωταγωνίστησε. Και το δεύτερο είναι, πολύ πιο συγκεκριμένο, ο τρόπος πάνω σε αυτό το μνήμες για την κατοχή, ο τρόπος με τον οποίο αυτό το πράγμα γίνεται, υλοποιείται μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί να είναι τμήμα της διδασκαλίας ιστορίας στα ελληνικά σχολεία. Ξεκινάω από το πρώτο, που είναι και το ουσιαστικό, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει με τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας συγκροτήθηκε στη σημερινή της μορφή στις 12 Σεπτεμβρίου του 1990 με βάση τη Συνθήκη της Μόσχας, που ονομάστηκε Συνθήκη 2/4. Το κείμενο πρόβλεπε την αποκατάσταση του ενιαίου χαρακτήρα και της ιστορικής πολιτικής συνέχειας του γερμανικού κράτους. Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 3 του Οκτωβρίου του 1990 και στις 15 Μαρτίου του 1991 με την παρέτηση των δικαιωμάτων που είχαν απομείνει των τεσσάρων νικητριών δυνάμεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία έγινε πλήρως κυρίαρχο κράτος. Στη διπλωματική πρακτική, η συνθήκη αυτή ήταν ασυνήθιστη. Δεν ήταν, και κανείς δεν υποστήριξε ότι ήταν, μια τυπική συνθήκη ειρήνης που θα έκλεινε τις εκκρεμότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επρόκειτο, όπως διατυπώθηκε, για μια ρυθμιστική συνθήκη. Το βασικό ζήτημα που ρύθμιζε ήταν τα ανατολικά σύνορα της Γερμανίας, τη γραμμή δηλαδή Oder-Neisse με την Πολωνία. Η συνδιάσκεψη του Πότσταμ το καλοκαίρι του 1945 είχε ορίσει τα σύνορα αυτά ως προσωρινά, σε αναμονή της τελικής συνθήκης ειρήνης, όταν η Γερμανία θα αποκτούσε εκ νέου την ενιαία κρατική της υπόσταση. Το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε. Τα ζητήματα που δεν ρυθμίστηκαν στη Μόσχα από τη ρυθμιστική αυτή συνθήκη ήταν πολύ περισσότερα. Το κυριότερο από αυτά ήταν εκείνο των πολεμικών επανορθώσεων, των αποζημιώσεων δηλαδή που όφιλε η Γερμανία
στα κράτη στα οποία επιτέθηκε, κατέλαβε, μάτωσε και ελεηλάτησε στα χρόνια του πολέμου. Η αποδοχή του ρυθμιστικού χαρακτήρα της συνθήκης από την ΕΣΔ έβγαζε από το κάδρο των διεκδικήσεων τη χώρα αυτή. Στην πραγματικότητα όμως, στα 1990-91, η χώρα αυτή δεν υπήρχε πλέον. Βρισκόταν στη φάση της μετεξέλιξής της σε Ένωση Ελευθέρων Κρατών, σε Ρωσική Ομοσπονδία ή σε ό,τι άλλο ονομάστηκε εκείνη την εποχή. Για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η τότε κυβέρνηση της ΕΣΔΑ υπέγραφε το οτιδήποτε τη ζητούσαν με αντάλλαγμα αόριστες υποσχέσεις των δυτικών, από τις οποίες ελάχιστες στηρίχθηκαν στη συνέχεια. Για τις λοιπές χώρες που δέχτηκαν τη γερμανική εισβολή, επίθεση και κατοχή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη. Η ρύθμιση στη Μόσχα δεν τις αφορούσε και δεν τις αφορά. Η δε παραπομπή της Γερμανίας στη συνθήκη αυτή ως απάντηση στις ελληνικές διεκδικήσεις είναι απόλυτα αστήρικτη, καθότι η Ελλάδα δεν μετήχε στις σχετικές διαβουλεύσεις που κατέληξαν στο 2-4, ούτε μνημονεύτηκε ως χώρα και ως διεκδικήσεις στο κείμενο της συνθήκης. Με ευθύνη των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων από το 1990 ως σήμερα, το ζήτημα παρέμεινε μετέωρο. Οι κινήσεις που έγιναν ήταν φοβισμένες, ανεπαρκείς και χωρίς συνέχεια. Η ανησυχία, η φοβία και ως εκ τούτου η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων προερχόταν από την αντίληψη υποτακτικού με την οποία οι ελληνικές άρχουσες τάξεις και κατά συνέπεια το πολιτικό προσωπικό που τους υπηρετεί αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με τα ισχυρά κράτη της Δύσης. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα ποτέ δεν παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Με δύο διπλωματικές διακοινώσεις τα τελευταία χρόνια, ένα ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής και πολλές επίσημες δηλώσεις διαδοχικών προέδρων της ελληνικής δημοκρατίας, η χώρα κράτησε το ζήτημα ανοιχτό. Αυτή η κατάσταση υποχρεώνει σήμερα την Γερμανία να μεταβάλει την πολιτική της και να επιχειρήσει να επιλύσει το ανοιχτό αυτό ζήτημα με ριζοσπαστικά επιθετικό τρόπο. Ο παρονομαστής της νέας της στρατηγικής είναι η ένταξη του ζητήματος σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συμφιλίωσης, δια του οποίου θα επιτευχθεί η άμβληση και τελικά η εξαφάνιση των ελληνικών διεκδικήσεων ή και όποιων άλλων διεκδικήσεων προκύψουν στη συνέχεια. Η Πολωνία, για παράδειγμα, έχει μια σχετική κινητοποίηση, ή αν θέλετε να απαλληφθεί αυτή η εκκρεμότητα, η οποία κρατώντας την ανάμνηση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εμποδίζει τη Γερμανία να παίξει κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα, για παράδειγμα να αποκτήσει μια μόνιμη έδρα που είναι το όνειρό της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κεντρική ιδέα αυτής της πολιτικής είναι η ακόλουθη. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο καταλογισμός σε βάρος της Γερμανίας της ηθικής ευθύνης για τον πόλεμο αυτό αποτέλεσε την νομιμοποιητική βάση επί της οποίας επιβλήθηκαν οι υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις που κλήθηκε να καταβάλει η χώρα στους νικητές. Αυτό αποτέλεσε ένα νομικό προηγούμενο πάνω στο οποίο στηρίζεται και γίνεται ισχυρή η διεκδίκηση αποζημιώσεων από τα θύματα της γερμανικής επίθεσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν αμβληθεί ή εξαφανιστεί το θέμα της ηθικής ευθύνης, τότε το κάθε αίτημα για επανορθώσεις και αποζημιώσεις παραμένει μετέωρο και οι όποιες διεκδικήσεις της Ελλάδας, της Πολωνίας ή όποιας άλλης χώρας καθίστανται αναδαφικές και άκυρες. Το σχέδιο διαμορφώθηκε και σήμερα πλέον αποτελεί βασικό παρονομαστή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό, το συντονισμό του και τη χρηματοδότησή του έχει αναλάβει το Γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Οι φορείς της πολιτικής αυτής είναι σήμερα τα περίφημα ιδρύματα, όπως το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας ή το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, που στην προκειμένη περίπτωση χρηματοδοτεί, είναι ανάμεσα χρηματοδότες του Μπόγκερ. Οι πολυπληθείς πρωτοβουλίες συμφιλίωσης, κυρίως με τη μεσολάβηση μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως εκείνη η περίφημη Σεβασμός για την Ελλάδα της κυρίας Στραμ, κόρης του Άλμπερτ Σπέερ, και οι ποικιλώνυμες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Στον πολιτικό χώρο, οι δυνάμεις που καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό, πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση αυτών των πολιτικών είναι η Πράσινη και η Λίγκε.
Αισθάνομαι λίγο έκπληξη για τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις των δύο αυτών κομμάτων στη Γερμανική Βουλή, τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν σε ορισμένους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους στην Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι σαφές ότι αυτές οι πολιτικές της συμφιλίωσης και τελικά της λύθης, αυτά τα δύο κόμματα και αν θέλετε αυτές τις, σαν τον Ιαννό, τις διφορούμενες απόψεις τους για το ζήτημα, θα χρησιμοποιήσουν για κρυό, για πολιορκητικό κρυό, για να λήξει το ζήτημα. Η Γερμανία χρησιμοποιεί, πώς θα το λένε στα νέα ελληνικά, έτσι που τα έχουμε καταντήσει, soft power στο ζήτημα αυτό και φυσικά για την προώθηση της soft power, η χρήση αριστερόστροφων, κατ' όνομα κομμάτων όπως η Πράσινη και η Λίγκε, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν γέφυρες με κυβερνητικά αριστερά κόμματα στην Ελλάδα, αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Κατά συνέπεια, εδώ πέρα έχουμε μια ύπουλη μεθόδευση της ίδιας και της αυτής επίθεσης, δήθεν από κάποιο διαφορετικό στη Γερμανία πολιτικό στρατόπεδο. Η επιχείρηση για την άμβληση και την τελική εξουδετέρωση του ζητήματος της ηθικής ευθύνης ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με την αποκατάσταση της Γερμανίας ως ενιαίας κρατικής οντότητας. Προφανώς, το κυρίως ζητούμενο για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν η αναθεώρηση ή μάλλον η εκ νέου συγγραφή της ιστορίας. Για να εκλείψει η ηθική ευθύνη της Γερμανίας, η ιστορία έπρεπε να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί, τίποτα άλλο δεν μπορούσε να την εξυπηρετήσει. Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της γερμανικής αντεπίθεσης αφορούσε τη σύνθεση ενός μνημειώδους ιστορικού έργου που θα χρησιμοποιούνταν ως εφαλτήριο για τη νέα αντίληψη του τι συνέβη. Το πολύτομο έργο «Η Γερμανία και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος», πρόκειται για πάρα πολλούς τόμους, βρισκόμαστε κοντά στους 20 κοντεύει, και πολλές χιλιάδες σελίδων, τοποθέτησε τη Γερμανία σχεδόν ως τρίτο στον πόλεμο αυτό. Δεν θα επιμείνω εδώ πάνω στα περιεχόμενα του τόμου αυτού. Θα σταθώ, των τόμων αυτών μάλλον, θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι από πλευράς γερμανικής το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ενωτικό και συμφιλιακό στο εσωτερικό της Γερμανίας. Πολλοί ιστορικοί που μετήχανε στη σύνταξή του προήρθανε από τη λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας και συνεργάστηκαν στη σύνταξη των τόμων αυτών. Μερικοί μάλιστα από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι κατά κάποιο τρόπο να γράψουν και τις θέσεις που είχαν τον παλιό καιρό. Λόγω χάρη οι οικονομικές σχέσεις της Γερμανίας με τις κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης ανατέθηκε κυρίως σε αριστερούς ιστορικούς. Είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί ότι όσες αδικίες έγιναν τότε διορθώθηκαν διαμέσου, λόγου χάρη, της ισότιμης και αμοιβαία υποφελούς συνεργασίας της Γερμανίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε τι θα πει soft power. Στα ουσιαστικά αναλαμβάνει ο αντικομουνισμός. Στη νέα αυτή ιστορική προσέγγιση, ο υπεύθυνος για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο γνωστός και αναμενόμενος, η Σοβιετική Ένωση. Μην με ρωτήσετε πώς στο σχετικό τόμο αφιερώνονται πολλές σελίδες για να εξηγηθεί το γιατί η υπογραφή του Συμφώνου Μη Επίθεσης στις 25 Αυγούστου 1939, το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μόλοτοφ, οδήγησε τη Γερμανία στην επίθεση κατά της Πολωνίας κάτω από την παρένεση και την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα η Σοβιετική Ένωση φταίει. Φυσικό είναι ότι όσο ολοκληρώνονται αυτοί οι τόμοι και όσο η ιστορία αλλάζει μορφή, μην ξεχνάτε ότι πλέον δεν είναι θέση γερμανική ούτε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος του ξεκίνησε η Σοβιετική Ένωση και όχι η Γερμανία. Ήδη αυτό το βλέπουμε σε πολύ σοβαρές εκδόσεις ιστορικές, κυρίως για πλεατιά κατανάλωση. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν κατέληξαν, αφού ορίμασαν και αφού τα ιδρύματα, τα ταμεία για το μέλλον και τα ιδρύματα, ελληνογερμανικά ιδρύματα για την νεολαία έφτασαν στο στόχο τους, πάτησαν γερό πόδι στην Ελλάδα, αυτό εννοώ έφτασαν στους στόχους τους, τότε μας προέκυψε και αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο διαμαρτύρεται ότι αυτό δεν είναι ίδρυμα, ότι είναι πρόγραμμα, φυσικά και είναι πρόγραμμα, πριν όμως είναι κάτω από τη σκέπη των ιδρυμάτων, είτε του Ταμείου, του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον, είτε του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Φυσικά εκεί έχουν αναμειχθεί και ελληνικοί παράγοντες, ειδικά και στη χρηματοδότηση, το Ίδρυμα Νιάρχος για παράδειγμα και άλλα πράγματα. Και
φυσικά έχουν ανακατευθεί Γερμανοί αλλά και Έλληνες ιστορικοί. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε χαρακτηρισμούς και τέτοια πράγματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν παρεξηγήσει τι ακριβώς τους ζητούν να κάνουν. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι κάθε Έλληνας, όσο θα έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, να κάνει αυτό που του ζητάνε να κάνει εκεί μέσα. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ ώρα ακόμη, αλλά θέλω να πιάσω 2-3 παραδείγματα από το πρόγραμμα το οποίο προτείνει το Μνήμες για την Κατοχή στο Υπουργείο Παιδείας για να ενταχθεί στα προγράμματα. Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει αυτόν τον καιρό, το γνωρίζουμε, σε ανάπλαση των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση και η ανάπλαση αυτή όλο τυχαίως περιλαμβάνει ένα τμήμα, περιλαμβάνει πάρα πολύ κονστρουκτιβισμό, αλλά ένα τμήμα είναι καθαρό, είναι το περίφημο εισαγωγή του περίφημου εργαστηρίου για την ιστορία. Η περιγραφή αυτού του εργαστηρίου για την ιστορία προειδεάζει ότι σε αυτό το εργαστήριο για την ιστορία ως μάθημα ή ως τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας, τα ιδρύματα αυτά θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα πιάσω 2 παραδείγματα για τον τρόπο που αυλύνεται εκεί, 2-3 παραδείγματα όσο ο χρόνος μου επιτρέψει. Για παράδειγμα, για την συντακτική ενότητα τα παιδιά στην κατοχή. Θα λέγει κανείς τώρα παιδιά στην κατοχή κλπ. Είναι μαρτυρίες παιδιών, 2 παιδιών, γιατί πάντα θα ξεκινάει όλη αυτή η διδασκαλία, θα ξεκινάει το κάθε μάθημα με 2 αφηγήσεις επιλεγμένες ανάμεσα στις 93, με 2 αφηγήσεις με βάση τις οποίες θα αρχίσουν να σκέφτονται στη σχολική τάξη το τι συνέβη τότε. Λοιπόν, γράφει ας πούμε δύο οδηγίες το πώς θα γίνει η μεθόδευση αυτή. Την παραστατικότητα με την οποία η μικρή πειραιώτισσα Δήμητρα περιγράφει και νοηματοδοτεί τους βομβαρδισμούς του λιμανιού, με τις πληγές που οι βόμβες άφησαν στις ζωές των πολλών και στο τοπίο της πόλης και με τον τρόπο που ο φόβος, ο πόνος, η απόγνωση αποτυπώθηκαν στη συλλογική μνήμη. Να εντάξουμε τις ατομικές εμπειρίες στο ιστορικό πλαίσιο, στον χρόνο, τον τόπο, τις συνθήκες, εντός του οποίου έγιναν οι βομβαρδισμοί, ώστε να διερευνηθούν ακολούθως τα ερωτήματα που εκ των πραγμάτων αναδύονται. Για παράδειγμα, γιατί ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε όχι μόνο από Ιταλούς και Γερμανούς, αλλά επίσης από τους συμμάχους, Άγγλους και Αμερικανούς. Τέλος, λέει το κείμενο του Μόγκ, να ενθέσουμε τους βομβαρδισμούς του Πειραιά στην πολύ μεγάλη εικόνα, στους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς των μεγάλων πόλεων σε όλη την Ευρώπη, ώστε να διαφανεί ο ρόλος που αυτοί επιτελούσαν και συνακόλουθα οι στρατηγικές επιδιώξεις των μεγάλων αντιπάλων, του συμμάχου και, του άξονα. Βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς, όχι μόνο από τους Γερμανούς και από τους συμμάχους. Αυτή είναι η εμπειρία των παιδιών. Άρα, εδώ πρέπει να το εντάξουμε στο μεγαλύτερο. Δηλαδή, βομβάρδιζε ο ένας, βομβάρδιζε ο άλλος, φυσιολογικά πράγματα. Αυτά πόλεμος είναι. Έτσι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει τίποτα το ειδικό. Και σίγουρα στον πόλεμο αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο αυτό. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο ακριβώς για να σχετικοποιήσουμε ότι τι κάνανε οι Γερμανοί που δεν έχουν κάνει και οι σύμμαχοι. Και μάλιστα, αν φτάσουμε στους βομβαρδισμούς των γερμανικών πόλεων, μπορεί το πρόγραμμα αυτό να καταλήξει μέσω του προγράμματος αυτού να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το μεγάλο έγκλημα έγινε κατά της Γερμανίας. Λοιπόν, παρακάτω. Στη δραστηριότητα, περιλαμβάνω και λοιπά και λοιπά, λέει να κυματογραφικά και δημοσιογραφικά κείμενα, ημερολόγια και αυτοβιογραφίες και όσα ακόμη μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντλήσουν στοιχεία, να στοχαστούν ελέγχοντας, αντιπαραβάλλοντας και διασταυρώνοντας, να οικοδομήσουν επιχειρήματα, δηλαδή έγκυρους συλλογισμούς που εκινούν από αληθείς κλπ. Που εκινούν από αληθείς προκείμενες και απολύνουν σε πιστικά συμπεράσματα. Λοιπόν, έχει εκεί πέρα ότι ένα για παράδειγμα, να βρεθεί ο μαθητής απέναντι σε 2 αντίπαλες αφηγήσεις για το ίδιο γεγονός. Η κριτική σκέψη αναδύεται τη στιγμή ακριβώς που εισέρχεται στη σκηνή η αντίπαλη θέση. Πώς έβλεπα, για παράδειγμα, τη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Γερμανίας και Θράκης, οι Έλληνες, και πώς οι ίδιοι οι Βούλγαροι. Φυσικά πιάνει τους Βουλγάρους, για παράδειγμα, και δεν λέει πώς έβλεπαν οι Γερμανοί την κατοχή της Ελλάδας, βγάζαν και ωραίες φωτογραφίες, και πώς οι Έλληνες, αντίστοιχα. Κοιτάξτε, αυτή η λογική φυσικά δεν έχει καμία σχέση με κριτική σκέψη κλπ. Και το επιχείρημα είναι πάρα πολύ απλό. Θα διδάσκαμε ποτέ στο σχολείο την τουρκική εισβολή και την κατοχή μέρους της Κύπρου από την Τουρκία, ακούγοντας, διαβάζοντας νυφάλια και τις 2 αφηγήσεις, την τουρκική και την ελληνική?
Βλέπετε, εδώ είναι ο υποκειμενισμός, η γνώμη του ενός ενάντια στη γνώμη του άλλου και φυσικά εδώ το πράγμα ακυρώνεται. Εκείνο που θα καλούσα, γιατί δεν χρειάζεται να περιγράψω πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει στο σελίδα του, μπορούμε να το πούμε και συζήτηση αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κάτω από το διδακτικό, τη διδακτική ενότητα αντίπεινα. Με αναφορά στα καλάφρυντα. Προσοχή, σε όλο αυτό το μακροσκελέστατο κομμάτι το οποίο εισάγουν τη διδασκαλία των αντιπίνων έτσι στη διάρκεια της κατοχής, δεν υπάρχει η λέξη έγκλημα. Πουθενά δεν υπάρχει η λέξη έγκλημα. Προφανώς για λόγους συμφιλίωσης, γιατί άμα πούμε ότι ο ένας κάνει εγκληματικές ενέργειες, δεν γίνεται. Λοιπόν, όλο είναι ένα τραύμα. Ψυχολογικό τραύμα, πολιτισμικό τραύμα και αυτό το τραύμα μεταπλάθεται ανθρωπολογικά και ψυχιατρικά σε διάφορα τέτοια και σε τελευταία ανάλυση αυτοί που θέλουν σήμερα να πούνε, να διεκδικήσουν για τα καλάβρυτα και τα ανάλογα καλάβρυτα το οτιδήποτε, προφανέστατα πρέπει να πάνε σε ψυχίατρο για να θεραπευτούν από το τραύμα το οποίο κουβαλάνε στην ψυχή τους. Έτσι. Και κάτι τελευταίο. Εκείνο για τα στρατόπεδα συγκέντρωση και τα στρατόπεδα του θανάτου. Πουθενά δεν υπάρχει μνήμα της φυλετικής θεωρίας. Αναφέρεται η σύσκεψη στη Βανζέ σαν να είναι ένα οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Η φυλετική θεωρία απουσιάζει. Ο ναζισμός απουσιάζει μέσα από τη λογική του. Γιατί φυσικά μετά πρέπει να εξηγηθούν πολλά. Πρέπει να εξηγηθούν γιατί οι χώρες που κατεχτήθηκαν από τη Γερμανία τέθηκαν εκτός νόμου, αυτοί και οι κατοικοί τους. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν τίποτα. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα να μιλήσουν. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν το οτιδήποτε. Γιατί για αυτές δεν υπήρχε δικαστής. Γιατί σε αυτές εφαρμοζόταν ότι το παραδοσιακό γερμανικό δίκαιο στηρίζεται στη φυλετική διάκριση και στην ιεράρχηση της φυλετικής θέσης των λαών. Διότι αυτά είναι ιδεολογίες ναζιστικές, εγκληματικές, ιδεολογίες με τις οποίες, στη βάση των οποίων έγινε η κατοχή στην Ελλάδα και εάν θέλουμε συμφιλίωση και άμβληση της εθνικής ευθύνης και εξαφάνιση της εθνικής ευθύνης της Γερμανίας, αυτές οι ιδεολογίες οι οποίες χαρακτήρισαν και σφράγισαν την γερμανική εισβολή στη χώρα μας πρέπει να διαγραφούν από την ιστορία. Καταλαβαίνετε τι είδους δρόμους ανοίγει αυτό και για την πολιτική στην Ευρώπη και για την πολιτική στη χώρα μας. Ότι ξαφνικά ο ναζισμός δεν βαριέσαι, ένα τεχνικό πρόβλημα είναι, ανάγκη εργατικού δυναμικού. Θέλω να σταματήσω εδώ. Πιστεύω η συζήτηση θα μου δοθεί ευκαιρία, γιατί κυριολεκτικά ό,τι και να ανοίξει κανείς σε αυτό το κεφάλαιο είναι θησαυρός, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι τελική φάση της επίθεσης, δηλαδή τι άλλο θα πούμε πλέον. Και εδώ πέρα ακριβώς η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης στο σύνολό της και όλων εκείνων των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίοι ναι, μεν αλλά, ότι καλά τα ιδρύματα, αλλά να μην τους δώσουμε και τη Βίλα Πετρίδη. Γιατί είναι κόσμημα της Θεσσαλονίκης. Είναι επίσημη θέση μιας προοδευτικής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα ιδρύματα, όχι να τους δώσουμε όμως τη Βίλα Πετρίδη. Μέχρι εκεί η αντίδραση σε αυτά. Ενώ το ζήτημα, ας με πιστέψουν και όσοι μ' ακούνε από εκείνη την πλευρά, είναι πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Εγώ να συμπληρώσω ότι από τον υπεριαλιστικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι το τελευταίο πράγμα που είδαμε. Να δώσουμε τον λόγο στον Κώστα τον Σχολαρίκο. Ορίστε, Κώστα. Ναι, καταρχήν να καλησπερίσω και εγώ από την πλευρά μου όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που παρακολουθούν τη σημερινή εκδήλωση και χωρίς χρονοτριβές να έρθω στο θέμα μας. Θα προσπαθήσω να επισημάνω ορισμένες πλευρές, επιχειρώντας να αποφύγω όσο το δυνατόν τις επαναλήψεις σε ζητήματα που έθεσε και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Κατά τη γνώμη μου, ορισμένα ζητήματα που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής μας είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, ότι το πρόγραμμα μνήμες κατοχής δεν αποτελεί ένα κεραυνό ενεθρία. Αυτό αφορά τόσο τη συνολική πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη διαχείριση της ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου,
όσο και το γεγονός ότι μέσα σε ένα περιβάλλον έντασης των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και μάλιστα ένταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι, εμφανίζεται μια διαρκής προσπάθεια των καπιταλιστικών κρατών που έχουν γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή να παρέμβουν στην εκπαίδευση και ειδικότερα να παρέμβουν στην ιστορία. Αυτό φυσικά κάθε φορά γίνεται σε μια συμμαχία με αντίστοιχες εγχώριες αστικές δυνάμεις που έχουν παραπλήσια συμφέροντα και προσανατολισμούς. Και φυσικά αυτή η παρέμβαση είναι πολύμορφη, αφού άλλοτε πραγματοποιείται μέσα από υποτροφίες πανεπιστήμιων και ιδρυμάτων, άλλοτε μέσα από χρηματοδότηση της έρευνας και άλλοτε μέσα από δημιουργία τεχνολογικών καμπ σε πανεπιστήμια και διάφορα άλλα. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε και το παράδειγμα των εορταγμών που διοργανώνουν οι ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Εδώ είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν όλοι οι μετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα γνώση ή τέλος πάντων σύμπνοια με τον τελικό σκοπό του προγράμματος. Δηλαδή θα σας φέρω ένα υπαρκτό πρόσφατο παράδειγμα. Ένας διδάκτορας μπορεί να ερευνά τον εμπρισμό του Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, πραγματικά να τον ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, να μην εναρμονίζει την έρευνα και τα συμπεράσματά του με άλλες στοχεύσεις και ξαφνικά να δεχθεί μια πρόσκληση από ένα ίδρυμα, το οποίο δεν τον καλεί φυσικά να αλλάξει κάτι από την έρευνά του, αλλά ταυτόχρονα εντάσσει αυτή την έρευνα σε ένα συνολικότερο project που στο όνομα των διαχρονικών διώξεων των Εβραίων δικαιολογεί τη σημερινή εξωτερική πολιτική του Ισραηλινού κράτους. Με αυτή την έννοια, ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι ότι η σημαντικότερη διαφοροποίηση του προγράμματος μνήμες κατοχής έχει να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθεί να παρέμβει πλέον ανοιχτά στην εκπαίδευση, να διαμορφώσει δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα αν είναι δυνατόν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και ταυτόχρονα να προχωρήσει σε δράσεις με δήμους και άλλους φορείς προκειμένου να διαστρεβλώσει ιστορικά γεγονότα. Θυμίζω το πρόσφατο παράδειγμα μιας συνεργασίας που αναμένεται με το Δήμο Χαϊδαρίου για τον μπλόκο στο Χαϊδάρι, για τους κρατούμενους και το καθεξής. Μια δεύτερη σημαντική διαφορά του προγράμματος είναι ότι συνήθως αυτά τα προγράμματα τι κάνουν, μπαίνουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή προσπαθούν να διαχειριστούν στιγμές σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικά κράτη, στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα στο ελληνικό και στο γερμανικό. Πώς όμως προσπαθούν να τις διαχειριστούν? Προσπαθούν να τις διαχειριστούν τονίζοντας άλλες ιστορικές πλευρές ή δημιουργώντας ένα γενικότερο περιβάλλον άμβλησης των αντιθέσεων. Ενώ αυτό το πρόγραμμα πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο. Δηλαδή, ποιο είναι το αγκάθι στις σημερινές σχέσεις των δύο κρατών και το αγκάθι όχι από την πλευρά των αστικών κρατών, αλλά από την πλευρά του ελληνικού λαού, η κατοχή. Στοχεύει λοιπόν να ανασκευάσει κατευθείαν την ιστορία της κατοχής και όχι γενικά και αόριστα να μιλήσει για σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας σε άλλα επίπεδα. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα κρίσιμο ζήτημα που είναι γενικότερο ζήτημα της ουσιαστικά χρησιμοποίησης, εργαλειακής χρησιμοποίησης της ιστορίας από τα αστικά κράτη. Έχει να κάνει με το ποια μέθοδο χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί αυτό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα σταθώ σε ορισμένες πλευρές. Η πρώτη πλευρά αφορά μια αντιδιαλεκτική παρουσίαση της ιστορίας ως ένα άθροισμα επιμέρους γεγονότων και προσωπικών εμπειριών. Έτσι γίνεται μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κατεκερματισμένης ιστορίας, στο πλαίσιο της οποίας το ιστορικό γεγονός δεν εντάσσεται στις ιστορικές συνθήκες της γενικές της εποχής του ή όταν εντάσσεται σε κάποιες ιστορικές συνθήκες της εποχής του και αγνοούνται άλλες. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένα ερμηνευτικό σχήμα για την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων, παρά μόνο απλοϊκά και αφαιρετικά σχήματα, ότι ας πούμε ο πόλεμος σημαίνει καταστροφές, ο πόλεμος σημαίνει βομβαρδισμούς, ο πόλεμος σημαίνει πείνα, χωρίς όμως να μιλάμε για το συγκεκριμένο πόλεμο. Ουσιαστικά έτσι με αυτή τη μέθοδο
καταλήγουμε στη διάρρηξη κάθε σχέσης αιτίου-αιτιατού, που είναι και η προϋπόθεση κάθε επιστημονικής έρευνας. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτό το ζήτημα, θα δούμε το εξής. Πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή οι μαθητές στην ιστορία? Σκεφτείτε τη διαφορά που έχει ένας άνθρωπος. Παρακολουθεί μια σημερινή συγκέντρωση, μια πορεία. Μέσα από φωτογραφίες στιγμών που δημοσιεύονται σε μια εφημερίδα και τη διαφορά που έχει να παρακολουθήσει σε ζωντανή ροή την πορεία. Η διαφορά της αντίληψης λοιπόν και για τους μαθητές είναι στο ίδιο επίπεδο. Αποκτούν επιμέρους γνώσεις, επιμέρους γεγονότων που αδυνατούν όμως να τα εντάξουν σε ένα ενίο σύνολο. Η προηγούμενη διαφορά, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις στιγμές και σε μια καθολική, επιτρέψτε μου έτσι να το πω, ιστορία, επιχειρείται να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, ας πούμε, ανάμεσα στην πραγματική ιστορία και στη συγκεκριμένη μέθοδο εξιστόρησης, στο όνομα της δόμησης της ιστορικής γνώσης από τον ίδιο το μαθητή. Και μπορεί αυτό να ακούγεται ιδιαίτερα δημοκρατικό, όμως στην πραγματικότητα ο μαθητής καλείται να δομήσει μια ιστορική γνώση με άγνοια των προηγούμενων προβλημάτων της ιστορικής επιστήμης και πολύ περισσότερο με άγνοια κάθε επιστημονικής μεθοδολογίας, στηριζόμενος αποκλειστικά και μόνο στο συναισθηματικό του βίωμα. Αυτό οδηγεί κάθε μαθητή ή φοιτητή στον υποκειμενισμό, στο βαθμό που σε αντίθεση με την επιστήμη, όπως είναι γνωστό, το συναισθηματικό βίωμα δεν διέπεται από συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία και από συγκεκριμένους κανόνες. Επίσης, η ανάγκη δημιουργίας μιας κατακαιρματισμένης ιστορικής γνώσης μέσα από το συναισθηματικό βίωμα φέρνει αναγκαστικά στο προκείμενο και τις λεγόμενες ιστορικές μαρτυρίες και συγκεκριμένα την προτεραιότητα αυτών των ιστορικών μαρτυριών στο πλαίσιο της ιστορικής έρευνας. Εδώ υπάρχουν πάλι μια σειρά ζητήματα σύνθετα. Καταρχήν, ο μάρτυρας γνωρίζει μία έκφανση ενός ιστορικού φαινομένου, αλλά δεν μπορεί να προβεί και στην απαραίτητη επιστημονική αφαίρεση που θα φανερώσει την ουσία του φαινομένου. Παραδείγματος χάρη, ένας επιζών μιας ναζιστικής θηριωδίας μπορεί να αποδώσει, όχι στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, θα δούμε γιατί δεν μπορεί στη συνέχεια, αλλά γενικά μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια το χρονικό μιας ναζιστικής θηριωδίας, δεν μπορεί να συλλάβει όμως απαραίτητα και τις αιτίες της ή μπορεί να το αποδώσει στις αιτίες που ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Και φυσικά τα μεθοδολογικά προβλήματα με τις προσωπικές μαρτυρίες δεν σταματούν εδώ. Τα παιδιά θα κληθούν να μάθουν ιστορία, να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα, έπειτα μέσα από τις αναμνήσεις ανθρώπων που ανασύρονται έπειτα από 70 ή 80 χρόνια. Και ακόμα και αν αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μιας υποκειμενικής παρουσίασής τους για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι οι μάρτυρες, αναγκαστικά η μνήμη τους υπόκειται σε βιολογικούς και σε άλλους περιορισμούς. Με άλλα λόγια, δεν είναι απαραίτητο ότι η μνήμη του ιστορικού μάρτυρα αναπαριστά πιστά τα ιστορικά γεγονότα, άλλοτε επειδή τον ξεγελά και άλλοτε επειδή τα ανασυγκροτεί με βάση τις εκ των υστέρων εμπειρίες του, με βάση την πολιτική του τοποθέτηση μετά, με βάση τις θέσεις του σήμερα και μια σειρά άλλους παράγοντες. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από τα παραπλανητικά επιχειρήματα της δόμησης της ιστορίας από τον ίδιο το μαθητή, της δόμησης της ιστορικής γνώσης και από την ανάγκη να ακουστούν οι ιστορίες των απλών ανθρώπων, επανέρχεται στο προσκήνιο και από την πίσω πόρτα ο καθοριστικός ρόλος του ιστορικού. Ο ιστορικός τελικά μέσα στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας αναλαμβάνει να ξεδιαλέξει τις αντικειμενικές από αυτές που ο ίδιος θεωρεί υποκειμενικές προσωπικές μαρτυρίες, ο ιστορικός θα διαμορφώσει το πλαίσιο αυτών των μαρτυριών, δηλαδή το τι γίνεται σε μια συνέντευξη με τον μάρτυρα, ποια ερωτήματα τίθονται. Ο ιστορικός είναι αυτός ο τέλος που θα αναδείξει ποιο κομμάτι από τις μαρτυρίες θα επιλέξει να προβάλλει και ποιο κατά το δοκούν θα επιλέξει να αποκρύψει. Πολύ περισσότερο θεωρώντας ότι η αντικειμενική εξιστόρηση, όπως είπε πριν και ο Γιώργος, απαιτεί την παρουσία όλων των πλευρών, σημαίνει ότι ο μαθητής θα πρέπει να σχηματίσει άποψη για τα ιστορικά γεγονότα,
βλέποντας ισότιμα δύο διαμετρικά αντίθετες σε πολλές περιπτώσεις προσωπικές μαρτυρίες. Και φανταστείτε λοιπόν τι ιστορική γνώση θα μπορούσαμε να δομήσουμε αν αντιμετωπίζαμε την ιστορία της Ιεράς Εξέτασης στον Ύστερο Μεσαίωνα μέσα από την ίδια την Ιερά Εξέταση και μέσα από τα μάτια του Γαλιλαίου. Εν τέλει, θα ξεφεύγαμε από το ιστορικό πόρισμα του τι πραγματικά ήταν η Ιερά Εξέταση και θα έπρεπε να δούμε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Και σκεφτείτε αντίστοιχα τι σημαίνει για τους μαθητές σήμερα να αντιμετωπίσουν μια ναζιστική θηριωδία μέσα από τα μάτια του σφαγέα και του θύματος. Όπως είπε ότι και ο μετέχον στο πρόγραμμα Άγγελος Παλικίδης έχει υποστηρίξει ότι πρέπει να γίνεται. Και φυσικά το πρόβλημα δεν είναι να ακουστεί και η άποψη, ας το πούμε έτσι, του σφαγέα. Είναι με ποια επιστημονικά κριτήρια και στο πλαίσιο ποιας μεθοδολογίας εντάσσεται η άποψη του σφαγέα. Κατά συνέπεια, η μόνη διαφορά με την παραδοσιακή ιστορία που αμφισβητεί αυτή η σύγχρονη διδακτική και που είναι εξαιρετικά καινοτόμα κατά τους εμπνευστές της, δεν αφορά την αντικειμενικότητα της ιστορίας, αφορά πλέον ότι ο ιστορικός δεν δεσμεύεται από άλλα ιστορικά τεκμήρια, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά ότι ο ιστορικός δεν τροφοδοτεί το μαθητή ή το φοιτητή με κανένα επιστημονικό εργαλείο που εξ αντικειμένου θέτει περιορισμούς και στην αυθεντία. Διότι όταν ο μαθητής και ο φοιτητής αντιλαμβάνονται την ιστορία μέσα από μια μεθοδολογία και μέσα από συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία, αντικειμενικά περιορίζεται και ο ρόλος του ιστορικού στο πώς εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα. Τι έχουμε αντί των επιστημονικών εργαλείων? Έχουμε, δεν θα αφιερωθώ πολύ στους όρους, έπιασε και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, εισαγωγή διάφορων ψευδοεπιστημονικών ενιών και όρων, όπως τραύμα, ενσυναίσθηση, κατανόηση της σιωπής των μαρτύρων. Ξέρετε, υπάρχει και αυτό. Όταν ο μάρτυρας δεν λέει αυτό που θέλουμε, μπορεί ο ιστορικός να κατανοήσει τι δεν είπε. Να φανταστεί ο σύγχρονη χαρτορίχτρα τι θα μπορούσε να εννοούσε σε αυτά που δεν είπε και εκεί φυσικά ο υποκειμενισμός περνάει σε άλλο επίπεδο. Αυτά λοιπόν είναι εργαλεία για την ιστορική επιστήμη? Όχι. Γιατί χρησιμεύουν? Αν η ιστορία είναι ένα απλά άθροισμα ιστορικών γεγονότων, στην ουσία προσωπικών στάσεων και διαπροσωπικών σχέσεων, μπορούμε να καταλάβουμε την ιστορία με όρους ψυχολογίας, ανθρωπολογίας, οτιδήποτε άλλο θέλετε, εκτός από όρους ιστορίας. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ξεφεύγουμε από το οποιοδήποτε διακύβευμα ιστορικής έρευνας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο φυσικά. Είναι πολύ παλιά μια εξιστόρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε pop επίπεδο μέσα από ταινίες και άλλα και σε, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκό επίπεδο μέσα από τη σχιζοφρένεια του Χίτλερ και διάφορα άλλα τέτοια. Ή έχουμε και το ελληνικό ιστορικό παράδειγμα, η δικτακτορία του 67-74 να αποδίδεται σε άφρονες αξιωματικούς. Και φυσικά να αποδώσεις μια δικτακτορία σε άφρονες αξιωματικούς, το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να περάσεις τους αξιωματικούς από ψυχολογική εξέταση για να μην ξαναγίνει. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα και ο ιστορικός δεν έχει και πολλά καινούργια ζητήματα να αναδείξει. Ένα ακόμα όπλο, σας είπα νωρίτερα ότι σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα δούμε την μαρτυρία μιας ναζιστικής θηριωδίας. Γιατί όπως υποστηρίζει το πρόγραμμα ή κάποιοι από τους μετέχοντες τουλάχιστον, το πρόγραμμα δεν επενδύει στη διδασκαλία ρεαλιστικά οδυνηρών εμπειριών. Και μάλιστα, όποιος επενδύσει σε αυτή τη διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως διδασκαλία της φρίκης. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Πόσο ακριβώς ο μαθητής θα αντιληφθεί, ας το πούμε έτσι, την πραγματικότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης ή των μαζικών εκτελέσεων χωρίς τις ρεαλιστικά οδυνηρές εμπειρίες? Είναι το ίδιο ζήτημα. Ξέρετε, παλιότερα αναρωτήθηκε και ο Γιώργος αν θα μπορούσαμε να δούμε την εισβολή στην Κύπρο. Έχουμε δει ένα αντίστοιχο περιστατικό στον καιρό της ελληνοτουρκικής φιλίας, η μικρασιατική καταστροφή, η σφαγή του μικρασιατικού ελληνισμού που περιγράφηκε ως συνωστισμός στην προκυμαία. Βιαζόντουσαν να πάρουν το πλοίο. Έτσι. Φυσικά το αντεπιχείρημα είναι το αντεπιχείρημα, το παιδαγωγικό, ας το πούμε έτσι,
ότι οι ιστορικοί δείχνουν μια ευαισθησία για τον ψυχισμό των παιδιών, μην ταραχθούν. Βέβαια, σε έναν κόσμο όλα αυτά που τα παιδιά από 10 χρονών παίζουν βιντεοπαιχνίδια που σκοτώνουν εκατοντάδες την ημέρα και πάει λέγοντας, αλλά θα μπορούσαμε να το δεχτούμε ως ευαισθησία, όχι όμως από ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και γιατί όχι, γιατί είναι υποκριτικό ένα Υπουργείο Εξωτερικών που εμποδίζει τη συνένωση των ασυνδρόδευτων προσφυγόπουλων με τις οικογένειές τους στη Γερμανία, που απαιτεί σήμερα τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για πρόσφυγες, στη συνέχεια να έρχεται και να λέει ότι έχει ένα κάποιο γενικό ενδιαφέρον για την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μέσα από την αποσιώπηση των ρεαλιστικά οδυνηρών εμπειριών, όπως το λένε, στην ουσία αποκρύβεται όλη η φρίκη και τα εγκλήματα του υπεριαλισμού, που είναι φρίκη. Όταν κάτι είναι φρικιαστικό, είναι πραγματικά φρικιαστικό. Δεν χρειάζεται να πούμε στους μαθητές ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι συμβαίνει. Ξέρετε, υπήρχε γι' αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι ο φόβος να συμφιλειωθούμε με το τέρας, όταν μιλούσε για τους νεοναζί της Δυτικής Ευρώπης στη δεκαετία του 90. Αν μάθουμε να μην μας τρομάζει αυτό που είναι φρικιαστικό, σημαίνει ότι θα γίνουμε και εμείς αντατέρατα. Έλεγε τότε ο Χατζηδάκης, που φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί και εύκολα ως κομμουνιστής. Τέλος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ένα ιδιόμορφο παιχνίδι που παίζεται με τις λέξεις. Έτσι, είναι πραγματικά σε επίπεδο φιλολογικής επιμέλειας, όπως σε όλο το φάσμα των αναθεωρητών της ιστορίας, πραγματικά και σε αυτό το πρόγραμμα, προξενεί θαυμασμό ο τρόπος που μέσα από μικρά λεκτικά τοπήματα αμφισημίες προσπαθεί να νοθευτεί η ουσία ενός ιστορικού γεγονότος. Έτσι, άλλοι δολοφονούν και άλλοι εκτελούν. Ξέρετε, ας πούμε, η εκτέλεση είναι πιο πολιτισμένο πράγμα, το κάνει ένας τακτικός στρατός. Ενώ αν δολοφονείς... Λοιπόν, τέτοια λεκτικά τοπήματα που δεν είναι καινούργια εμφανίζονται και σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν μια πληθώρα, δεν θα ήθελα να κουράσω, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε και σε μια σειρά. Τώρα, ο στόχος αυτών των μεθοδολογικών στρεβλώσεων, οι οποίες δεν μπορούν παρά να καταλήγουν και σε ιστορικές στρεβλώσεις, είναι να σταματήσουν να μελετούνται ο φασισμός, ο ναζισμός, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η αμική αντίσταση, ως κοινωνικά φαινόμενα ενταγμένα στην ιστορικό χώρο και χρόνο τους, και να καταλήγουν να ερμηνεύονται στο πλαίσιο εξατομικευμένων συμπεριφορών και σχεδόν διαπροσωπικών σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, τι είναι επιτυχάνεται, αποσυνδέεται η ανάδυση του φασισμού και του ναζισμού από τις προπολεμικές προτεραιότητες της γερμανικής και της ιταλικής αστικής τάξης αντίστοιχα, αποσυνδέεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος από δομικά χαρακτηριστικά του υπεριαλιστικού συστήματος και τέλος αποσυνδέεται και η αμική αντίσταση από τη δράση του εργατικού λαϊκού παράγοντα, γενικότερα από την ταξική πάλη. Μέσα σε αυτά τα όρια μπορούμε να βρούμε και επιμέρους ταυτολογικές, τέλος πάντων σωστές προσεγγίσεις ορισμένων ζητημάτων. Δηλαδή, η γερμανική αστική τάξη, στο βαθμό που ο ναζισμός δεν θεωρείται προέκτασή της, δεν έχει κάποια σύνδεση μαζί της, δεν έχει πρόβλημα να αναγνωρίσει και ορισμένες στεριωδίες γενικά και αόριστα. Αντίστοιχα, η ελληνική αστική τάξη δεν έχει πρόβλημα να αναγνωρίσει και τη δράση του ιαμικού παράγοντα. Αυτό, αν θέλετε, και στο πρόσφατο, ένα πρόσφατο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ελλάδα 2021, θα δείτε ότι αναφέρει ρητά ότι το ΕΑΜ ήταν η πολυπληθέστερη αντιστασιακή οργάνωση. Αυτά όμως δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί δεν συνδέονται με κάτι άλλο. Είναι απλές διαπιστώσεις. Και αν θέλετε, κάνουν ακόμα πιο ισχυρές τις στρεβλώσεις αυτών των προγραμμάτων, διότι όταν πας να αμφισβητήσεις και αυταπόδεικτες αλήθειες, χάνεται και η πιστικότητά σου στα άλλα ζητήματα. Ενώ όταν μέσα στα πολλά ψέματα αναμειγνύονται και κάποιες αλήθειες, γίνονται πιο ευκολοφουκόνευτα. Και αυτό δεν έχει και καμιά σημασία αυτό που είπε ο δημοσιογράφος που έγραψε, ο δημοσιογράφος της Καθημερινής, ο Αποστόλης Λακασάς, στην Καθημερινή, ότι γιατί φωνάζεται. Να, πάρα πολλές αναφορές γίνονται στο πρόγραμμα για το ΕΑΜ.
δεν υπάρχει κανένας λόγος, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ αντικειμενικό. Και φυσικά η κατάληξη όλων αυτών των ζητημάτων είναι η ενίσχυση της καπιταλιστικής εξουσίας και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και φυσικά να φεύγουν ιστορικά αγκάθια, ας το πούμε έτσι, που παρεμποδίζουν το κλίμα στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο διακρατικών καπιταλιστικών ενώσεων. Έτσι κι αλλιώς, κομμάτι της απολογίας του προγράμματος και ταυτόχρονα επιχείρημα που αποσκοπεί και στον εγκλωβισμό ριζοσπαστικών νεανικών συνειδήσεων, είναι ότι κάθε αντίδραση στη διαμόρφωση μιας κοινής ιστορικής συνείδησης, στην πραγματικότητα μιας καπιταλιστικής ιστορικής συνείδησης, προέρχεται από στερεότυπα του παρελθόντος και πιο συγκεκριμένα προέρχεται από τον εθνικισμό. Υπάρχει ένας υποβόσκον εθνικισμός όταν κάποιος θέσει το ζήτημα των ναζιστικών θηριωδιών. Για να δούμε τώρα, είναι έτσι τα πράγματα? Όχι. Στην πραγματικότητα αυτή η μεθοδολογία ανοίγει πολύ πιο εύκολα το δρόμο στον εθνικισμό. Διότι αν κάποιος μαθητής κατανοήσει τα ιστορικά γεγονότα στην αλληλουχία τους και στη σύνδεσή τους με τα καπιταλιστικά συμφέροντα της εποχής, τότε πιο εύκολα αντιλαμβάνεται ότι για τα εγκλήματα του ναζισμού δεν έχει ευθύνη γενικά ο γερμανικός λαός τότε και σήμερα. Ενώ αντίθετα, αν καταλάβει ότι όλα αυτά τα γεγονότα εντάσσονται στο πλαίσιο κάποιων διαπροσωπικών σχέσεων και ούτω καθεξής, μπορεί να υποθέσει σε επόμενο βήμα ότι εν τέλει τα εγκλήματα του ναζισμού μπορεί να χαρακτηρίζουν μια ιδιόρυθμη ψυχοσύνθεση του γερμανικού λαού, ο οποίος έχει μια τάση στα εγκλήματα, ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ από την άλλη πλευρά, όσοι υπερασπίζονται την πραγματική ιστορία της κατοχής στην Ελλάδα και φυσικά ανάμεσά τους και τα μέλη και φίλοι της ΠΕΑ και του ΔΟΣΟΕ, ποτέ δεν απέδωσαν στο γερμανικό λαό συνολικά ευθύνες για τα ναζιστικά εγκλήματα. Αντίθετα, πάντα ξεχώριζαν, το ξεχώριζαν και οι παλιοί αντιστασιακοί, τους Γερμανούς, έτσι, και τους Ιταλούς ναζιστές και φασίστες αντίστοιχα, από τους Γερμανούς που αντιστάθηκαν στο φασισμό, από τους Γερμανούς που προσχώρησαν στον Ελλάς, από τους Γερμανούς που λίγο πολύ συνδέονται με τους ίδιους αγώνες και τις ίδιες θυσίες και πάντα ξεχώριζαν τους Έλληνες που αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή με αυτούς που προσχώρησαν σε μια συνεργασία μαζί της. Άρα και κανένας εθνικισμός δεν υπάρχει εδώ και αυτό πρέπει, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να αναδείξουμε. Και τέλος θέλω να κλείσω για να μην τρώω άλλο χρόνο με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν μια σειρά αποφάσεις. Η ΠΕΑ ΔΟΣΟΕ φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο από τον ίδιο της το χαρακτήρα, όμως πολύ ελπιδοφόρες είναι και οι αντιδράσεις που αναπτύσσονται από φοιτητές και μαθητές. Δηλαδή οι ανακοινώσεις του ιστορικού αρχαιολογικού των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι μαθητές του πειραματικού λυκείου που ουσιαστικά ζητάνε να φύγουν τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα από το πρόγραμμα μνήμες κατοχής, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα μηνύματα, τα οποία πρέπει να ενταθούν το επόμενο διάστημα. Αν θέλετε, είναι αυτά που δείχνουν τον δρόμο για τις αντιδράσεις που πρέπει να κορυφωθούν στη συνέχεια. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σκολαρίκο, ιδιαίτερα κατατοπιστικός και όπως πρέπει αιχμηρός και έχει δώσει ήδη και αρκετή τροφή για τις πρώτες ερωτήσεις. Πριν δώσω τον λόγο στον Νίκο Δάρδαλη, να ενημερώσω όλους τους παρευρισκόμενους ότι μπορούν να στέλνουν στο chat, όπως ήδη έχουν κάνει κάποιοι, ό,τι ερώτηση θέλουν. Ο λόγος στον Νίκο Δάρδαλη. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Να ανεβάσω μια στιγμή. Ωραία. Φαίνεται, Χάρη, αυτό έτσι δεν είναι? Το διάγραμμα. Φαίνεται σε μένα. Φαντάζομαι ότι φαίνεται και σε όλους. Ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να παραξενευτεί έτσι
σχηματικά για το λόγο, ας πούμε, που το Υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα πρόγραμμα για τον 20ο αιώνα, μια και ουσιαστικά ο 20ος αιώνας έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί από τη δασκαλία στα ελληνικά σχολεία. Πέρσι είναι χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά στο γυμνάσιο, στην τρίτη γυμνάσιο ύλη έφτανε μέχρι το 1880, μέχρι την προσάρτηση Ανατολικής Ρωμιλίας. Στο Λύκειο, στο θεωρητικό κομμάτι, ουσιαστικά ένα μικρό μέρος αφιερώνεται στον 21 και σίγουρα όχι τα ζητήματα των παγκοσμίων πολέμων και της εθνικής αντίστασης, και κάποια στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του ΕΠΑΛ που δύσκολα φτάνει ο εκπαιδευτικός ως το τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι όμως και φέτος στις οδηγίες που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την ύλη αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ρωσική Επανάσταση, ο Μεσοπόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η συνέχεια, ο μεταπολεμικός κόσμος, ακόμα και τα ζητήματα που αφορούν την ένταξη Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διδαχθούν ως απλή αναφορά επιγραμματικά. Για μας εκπαιδευτικούς σημαίνει στην πράξη να μην διδαχθούν, εκτός αν κάποιος εκπαιδευτικός νιώθει την ανάγκη να το κάνει αυτό. Τι λέει δηλαδή το Υπουργείο τουλάχιστον μέσα από την κατεύθυνση για την ύλη? Ότι παγκόσμιοι πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις που σήμερα βιώνουμε τη δεύτερη μεγάλη κρίση, η εθνική αντίσταση, το Πολυτεχνείο, οι σύγχρονοι πόλεμοι, η πρόσφατη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μνημόνια της, είναι πράγματα που γενικά δεν πρέπει να διδαχθούν ή τέλος πάντων τα βγάλανε για φέτος από τα βιβλία της ιστορίας. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι φαίνεται κάπως παράξενο αυτό. Ανησυχεί το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, για το περιεχόμενο των υπαρχόντων βιβλίων στην ιστορία, ότι είναι κάπως, ας πούμε, εχμηρά? Σίγουρα όχι. Θα μπορούσε να πει κάποιος πολλά πράγματα ακόμα και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου έχουμε την εξίσωση, την υποκατάσταση της επιστημονικής γνώσης με τη μυθοπλασία, τη θεολογική ερμηνεία της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, στο βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού, οι σελίδες για την καταγωγή του ανθρώπου πλέον έχουν παραχωρήσει θέση στη μυθολογία, που πιάνει το μεγαλύτερο πλέον μέρος του βιβλίου. Στο βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού, που αφορά το Βυζάντιο, ως πηγές χρησιμοποιούνται πλέον αποκλειστικά και μόνο θεολογικά, θρησκευτικά κείμενα, ενώ το ξέρουν οι δάσκαλοι το πώς τα θρησκευτικά εμφανίζονται σαν επιστήμη μέσα στα πλαίσια της διαθεματικότητας, ισότιμα με τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία. Είναι γνωστό ότι μιλάνε για το φως της φυσικής, για το φως του Θεού. Αλλά και θα λέγαμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιδραστικό θα λέγαμε ότι είναι και το ίδιο το περιεχόμενο. Θα ξεκινήσω με το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, μια και έχουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο για το 1821? Ξεκινάει με την πηγή, με μια πηγή στην οποία αναφέρει τα λόγια του γνωστού πολιτικού, του Παναγιώτη του Κανελόπουλου, που λέει συγκεκριμένα ότι αν δεν αποφάσισαν οι Έλληνες, ό,τι αποφάσισαν στην Αγία Λαύρα, είναι ζήτημα, λέει, αν ο 19ος αιώνας θα χαρακτηριζόταν ως αιώνα, λέει, των εθνικών κρατών. Αναρωτιέμαι δηλαδή για ποιο λόγο ακόμα και ο πρόεδρος της ΑΕΤΗΣ το 1820 έστειλε συγχαρητήρια επιστολή για την Ελληνική Επανάσταση, γιατί παρόμοιες εθνικές αστικές επαναστάσεις ξέσπασαν στη Λατινική Αμερική, λίγο νωρίτερα στην Ιταλία, στην Ισπανία. Ήταν δηλαδή η Αγία Λαύρα, φαίνεται, που οδήγησε στις αστικές επαναστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με το γυμνάσιο, τα πράγματα είναι χειρότερα στο Λύκειο. Κάποια πράγματα δηλαδή λέγονται για το ζήτημα των Ελλήνων εμπόρων, των αστών, για την επιρροή του στη φιλική εταιρεία. Στο Λύκειο πλέον έχει εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος, προϋπάρχει αιώνες πριν την Επανάσταση και εξασφάλιστε από πολλές αιώνες υποταγής ξένους κυρίαρχους την ανεξάρτητη εθνική του εστία. Αντίστοιχα αποδόμηση αυτό που λέμε της επιστημονικότητας ιστορίας έχουμε και στην ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης. Δυσαρρωστημένοι πολίτες, αναφέρεται στο βιβλίο της Γαμαλικιού, ότι ανέτρεψαν τον Τζάρο. Ενώ βέβαια δεν θα έλειπε και γνωστή εξίσωση της σταλινικής Ρωσίας και της φασιστικής Ιταλίας στην αντίθεσή τους κατά του φιλελευθερισμού. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα όποια ιστορικά στοιχεία που αναφέρει το γυμνάσιο για τις επιδόσεις της Σοβιετικής Ένωσης στην παιδεία, στην υγεία, στον αθλητισμό έχουν πλέον εξαφανιστεί από το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου. Και βέβαια, τι μένει για το Μεσοπόλεμο και για τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες των Ελλήνων εργατών στο Μεσοπόλεμο? Ζωηρές εντάσεις. Αυτό είναι η μόνη αναφορά για το εργατικό κίνημα στο Μεσοπόλεμο, το αναφέρει ως ζωηρές εντάσεις των Ελλήνων εργατών. Και βέβαια,
Και στην τρίτη λυκείου ξαφνικά ο Χίτλερ φτάνει στο 44% των ψήφων στη Γερμανία, ενώ στο γυμνάσιο υπάρχει μια αναφορά για την αστική τάξη, για την πλουτοκρατία που ενίσχυσε τον Χίτλερ την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τέλος, σε ό,τι αφορά το Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, αναφέρεται σε μια πηγή ότι αυτά αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο μια οικονομία του αίματος. Και βέβαια αναφέρεται και το γνωστό ότι οι λαοί μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού ήρθαν, λέει, πιο κοντά, έγιναν φορείς ενός κοινού πολιτισμού. Αναρωτιόμαστε πού έγινε αυτό, σε ποιους πολέμους, στην Ιουγκοσλαβία, στην Ουκρανία σήμερα, στη Γεωργία, εκεί που τέλος πάντων εκφράστηκε ακόμα πιο άγρια καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αξίζει να κλείσω αυτό το θέμα των βιβλίων με μια αναφορά που κάνει το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου στο λεγόμενο πρωτεϊκό καπιταλιστικό κόσμο, με μια πηγή από τον γνωστό Άντωνι Γκίντενς. Αναφέρει πλέον ότι ο σημερινός κόσμος ούτε μοιάζει, ούτε δίνει την αίσθηση της κοινωνίας την οποία είχαν προβλέψει. Η τεχνολογία, αντί να βρίσκεται κάπου από τον απόλυτο έλεγχό μας, φαίνεται να μας ξεφεύγει. Η γνωστή, δηλαδή, αντίληψη ενός χαοτικού, ακατανόητου κόσμου στους μαθητές μας. Εδώ βλέπετε και μια εικόνα από το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αυτό είναι που θέλουν να αναδείξουν. Αυτή είναι η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοιχεία αντίστοιχα αποδόμηση αυτό που λέμε της έννοιας της τάξης των κοινωνικών συμφερόντων βλέπουμε ακόμα και σε αναφορές για το Λαμπράκι, για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, για τον Μαντέλα, που το μόνο στο οποίο γράφουν στο βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στην Τρίτη Γυμνασίου είναι ότι αμφισβήτησαν τους κυρίαρχους κανόνες εποχής. Δεν μιλάνε ούτε για διεκδικήσεις, για κοινωνικά, πολιτικά δικαιώματα, ενώ και το ζήτημα της μετανάστευσης στις αρχές του 20ου αιώνα, με αφορμή μια ταινία του Παντελή Βούλγαρη, τη γνωρίζει νομίζω, τις Νύφες, συνδέεται αποκλειστικά με το αν είχαν θεσπιστεί τα δικαιώματα των φύλων, τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν οφειλόταν η μετανάστευση στην τεράστια φτώχεια, στην τεράστια εκμετάλλευση των Ελλήνων αγροτών από τους μεγαλογεωκτήμονες στην ελληνική επαρχία. Και σε άλλα βιβλία, πέρα από την ιστορία, στην πολιτική παιδεία της πρώτης λυκείου, οι τεχνοκράτες αναφέρεται ότι έχουν περισσότερη δύναμη από τους κατόχους των μέσων παραγωγής, είναι με τα βιομηχανική κοινωνία, δηλαδή δεν υπάρχει ακριβώς και εκμεταλλεύτρια τάξη. Η έλλειψη προγραμματισμού εμποδίζει τη χώρα να έχει μακρόπνο προγραμματισμό για την παιδεία, την υγεία, την οικονομία. Ούτε κρίση από ό,τι φαίνεται δεν έχουν σχέση σήμερα με τον καπιταλισμό, ούτε αναρχία στην αγορά υπάρχει, ούτε ανταγωνιστικότητα. Και βέβαια ακόμα και ο πόλεμος, που και ο ίδιος ο Κλαούζεβιτς αναφέρει ότι είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, το βιβλίο αναιρεί και τον Κλαούζεβιτς και λέει ότι ίσως ο πόλεμος είναι η αποτυχία της πολιτικής, κρύβοντας δηλαδή ότι η υπεριαλιστική ειρήνη είναι αυτή, η φύση της υπεριαλιστικής ειρήνης οδηγεί και στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά αν θα μπορούσε κάποιος να δεχθεί τη σύνταξη και το οχτάρο χάνοντας την ελευθερία. Δηλαδή προσπαθεί να στρεβλώσουν και την έννοια των αναγκών και την έννοια της ελευθερίας. Άρα θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, αλλά αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για ποιο λόγο σήμερα προωθούνται? Θέλει το Υπουργείο Παιδείας να ξεχάσουμε αυτές την ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου? Σαφώς και όχι, μίλησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα λέγαμε ότι ρίχνουν τροχιοδεικτικές βολές για το τι ιστορία θέλουν να φτιάξουν. Θα τολμούσα να χαρακτηρίσω ακόμα και να πω και τον όρο λαγό για αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, ποια είναι τα νέα σχέδια για την ιστορία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση και με παλότερες απόπειρες από το ΙΕΠ το 2017, το σχέδιο προγράμματος σπουδών, το οποίο καταρχήν προτείνει την ένταξη του μαθήματος της προφορικής, τοπικής και οικογενειακής ιστορίας ως κύριο διδακτικό αντικείμενο στην Τετάρτη Δημοτικού, αλλά και ως συμπληρωματική μέθοδο στις υπόλοιπες τάξεις. Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά στο σχέδιο αυτό ότι πρέπει να αντιληφθούν οι μαθητές, οι μαθήτρες, τη διαδρομή των ανθρώπινων κοινωνιών στον χρόνο, όχι ως μια γραμμική πορεία προς την πρόοδο, αλλά ως μια διαδικασία δοκιμασιών, προσαρμογών, ανατροπών, ενίοτε ακόμα και παλινδρομήσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση αλληλεπιδράσεων και οσμώσεων μεταξύ τους.
Με λίγα λόγια, υπήρχε διαδοχή των κοινωνιών, η πορεία προς την πρόοδο. Τώρα φαίνεται για το σύστημα σταματάει να υπάρχει αυτή η πορεία, δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Και αυτή η αντίληψη μάλιστα τη θεωρούν και επιστημονική. Βέβαια, οι σκοποί τους δεν κρύβονται. Αναφέρονται και στο ίδιο το σχέδιο. Η ιστορία συνδέεται, αναφέρουν συγγραφείς, με ποιον τύπο ανθρώπου θέλουμε, με ποιον τύπο πολίτη θέλουμε. Παρά τις διακηρύξεις τους, η αλήθεια είναι ότι ο τύπος πολίτη που θέλουν να διαμορφώσουν, ο τύπος ανθρώπου, είναι αυτός που θα αποδέχεται ουσιαστικά τη βάρβαρη κοινωνία, στην οποία ζει ως μονόδρομο. Και όχι μόνο αυτό, θα λέγαμε, αλλά να δουλεύει με τις αξίες και τα δίθεν ιδανικά αυτής της κοινωνίας. Αναφέρθηκε και πριν, και είναι όντως ένα σοβαρό ζήτημα για την επιστημονικότητα της διδασκαλίας. Μπορεί να θεωρείται η διοίκηση ενός βιώματος, ενός τραύματος, μάθημα ιστορίας. Η ανάδειξη των αιτιών, των ιστορικών γεγονότων, προϋποθέτουν αυτό που λέμε την διάδοση των βασικών νόμων της κοινωνικής εξέλιξης και στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος. Να αξιοποιείται δηλαδή μια ιστορική μεθοδολογία. Διαφορετικά, αυτό το βίωμα ή το τραύμα θα είναι ένα, θα λέγαμε, είναι κομμάτια σε ένα παζλ που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Στην καλύτερη περίπτωση, το μάθημα μπορεί να μετατραπεί σε μια ψυχαναλυτική συνεδρία. Εγώ θέλω να μεταφέρω έτσι σύντομα και μια εμπειρία από το μάθημα το λεγόμενο με τη μέθοδο της ενσυναίσθησης. Αφορούσε το κράχ του 30. Αξιοποιήθηκαν όντως μαρτυρίες ανέργων, ανθρώπων που ήταν κοντά στα πρόθυρα της αυτοκτονίας λόγω της στόχης. Τα παιδιά άκουσαν πολλές δραματικές κραυγές των ανέργων, δραματοποίησαν την ιστορία τους, τρόμαξαν, αλλά στο τέλος δεν κατάλαβαν τι είναι το κράχ, γιατί ήρθε και γιατί έχουμε νέες κρίσεις και στον 21ο αιώνα. Χάθηκε η ουσία, δηλαδή, και τα παιδιά τελικά τους έμεινε αντίληψη ότι το κράχ είναι κάτι το δραματικό, το άσχημο, αλλά κάτι που αδυνατούμε να το κατανοήσουμε. Άρα, ουσιαστικά, εμείς θα λέγαμε ότι είναι εργαλεία στην πορεία είτε προς την άγνοια, είτε προς την πλήρη σχετικοποίηση. Αυτού του είδους η χρήση των κατηγοριών της τοπικής, της προφορικής, της οικογενειακής ιστορίας. Ο μαθητής, δηλαδή, εγκλωβίζεται στη δική του προκατασκευασμένη αλήθεια, αδυνατεί να αποκτήσει ένα ενιαίο κριτήριο της ιστορίας και στο τέλος η ιστορία γίνεται μια ατομική υπόθεση. Δεν υπάρχει ιστορική αλήθεια, αυτός είναι ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων, και εκπαιδευτικοί, όσο και μαθητές, δεν μπορούν να την γνωρίσουν. Και βέβαια, σε αυτά τα πλαίσια, ο εκπαιδευτικός παίζει περισσότερο το ρόλο του διαμεσολαβητή. Είναι χαρακτηριστική μια πρόταση που αναφέρεται στο σχέδιο αυτό. Αναρωτιέται το σχέδιο, είναι σημαντική, λέει, η ζωή ενός εργάτη, ενός σκλάβου για τη διδασκαλία της ιστορίας? Είναι πιο σημαντική η ζωή των προγόνων ενός μαθητή, η οποία είναι σημαντική για αυτό το μαθητή, αλλά όχι απαραίτητα για τους άλλους μαθητές. Άρα η ιστορική οπτική εξαρτάται δηλαδή από το σκοπό του καθενός. Η διάσπαση ουσιαστικά του ιστορικού χρόνου, η παράλληλη αφαίρεση σημαντικών γεγονότων που είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση της ιστορικής συνείδησης, οδηγούν στη σύγχυση, στη διάλυση της σκέψης του μαθητή που αδυνατεί πλέον να αποκτήσει κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Και βέβαια, τι προτείνεται για τον εκπαιδευτικό? Να μην υπάρχει ένας κυρίαρχος ρόλος στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά να επιλέγει εκπαιδευτικός υλικά από θεματικούς φακέλους που θα φτιαχτούν, λέει, ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο στόχος τους είναι να μετατρέψουν τον εκπαιδευτικό σε ένα διαχειριστή ασύνδετων πληροφοριών και ιστορικών γεγονότων, σαν ένας περιουσιαστής, θα λέγαμε, τηλεοπτικού παιχνιδιού ερωτήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι με την ιστορία του τυχαίου του σχετικού προσπαθούν να ερμηνεύσουν ακόμα και την αποσύνθεση ολόκληρων αυτοκρατοριών. Για παράδειγμα, εκτίσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αποδίδονται σε φαγωμάρες, σε ανικανότητες των προσώπων, η κατάσταση της σημερινής Ευρώπης να συνδέεται με την έκβαση της μάχης του Μαραθώνα. Ένα κυρίαρχο στοιχείο που νομίζω ότι θα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στα νέα βιβλία της ιστορίας, είναι ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν τις κοινωνικές τάξεις ως ένα από τα πολλά ιστορικά υποκείμενα. Είναι η λεγόμενη θεωρία των ταυτιτήτων, όπου ο μαθητής θα μπορεί να επιλέξει όποιο υποκείμενο του ταιριάζει. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να ανοίγει ο δρόμος για την απώλεια της ιστορικής συνέχειας, την έλλειψη του ενιαίου κριτηρίου, να πηγαίνουμε σε μια λογική αντιεπιστημονικών προσεγγίσεων, ψυχολογίστικων, θα λέγαμε, προσεγγίσεων και ηθικοπλαστικών ερμηνεών. Φυσικά, ο κύριος σκοπός είναι να σβήσει το διαπαιδαγωγικό δίδαγμα της ιστορίας, που προκύπτει από την όλη πορεία της ανθρωπότητας, ότι λαοί με τον αγώνα τους που στοχεύουν στην ανατροπή της αντίπαλης εξουσίας μπορούν και να νικήσουν ακόμα και συνθήκες γενικευμένης αντεπανάστευσης.
Το βιβλίο που είχε φτάσει στην Κομισιόν και σε κάποια δημοτικά σχολεία παρουσίαζε τη Γαλλική Επανάσταση, την αστική επανάσταση, ούτε λίγο πολύ σαν γενοκτονία της βασιλικής οικογένειας, και είναι γνωστό και το ντοκιμαντέρ. Εγώ όταν έψαχνα για παράδειγμα κάποια βίντεο έτσι για τη Γαλλική Επανάσταση, έπεφτα πάνω σε αυτό το γνωστό ντοκιμαντέρ που η προμετωπίδα του ήταν η γκυλοτίνα και ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι αίμα και τίποτα το θετικό για την ανθρωπότητα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε εκδεστική είναι αυτό που αναφέρει έτσι με ένα όμορφο τρόπο και η Ρόζα Εμβριώτη, ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να βάζει σε ενέργεια τη μνήμη του παιδιού, να χρηστεύει την κρίση, να στηβάζει απανωτά ημερομηνίες, ονόματα, χρονολογίες, γεγονότα χωρίς λογικό, χωρίς αιτιολόγηση, έτσι στο τέλος να μπερδεύονται όλα μέσα στο κεφάλι του παιδιού. Πρέπει μέσα από το μάθημα οι μαθητές να διερευνούν ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, ποιες ήταν εκείνες που σε κάθε εποχή κυφερώσαν το αίτημα της πρόοδου, της εξέλιξης και ποιες βέβαια ήταν οι αντίρροπες δυνάμεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι πάντοτε ακούμε μαθητές που ανατρέχουν στη μνήμη τους το διαφορετικό που άκουσαν από το δάσκαλο που αποκάλυψε τους νόμους, τις κινητήριες δυνάμεις που ορίζουν την ιστορία. Προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών η αποκάλυψη των μηχανισμών της κοινωνίας που επηρεάζουν και το δικό τους κόσμο. Ο εκπαιδευτικός που έχει το μάτι στα παιδιά και στο μέλλον τους δεν μπορεί παρά να μην θέλει να νερώνει την αλήθεια που οι εκμεταλλευτές θέλουν να κρύψουν. Πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, με τους επιστημονικούς όρους που αποκαλύπτουν τη μόνιμη και βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Να αντιπαλέψει τη σύγχυση που σκόπιμα καλλιεργούν στους μαθητές, το τι είναι κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, τι είναι μορφή διακυβέρνησης, ποια είναι η άρχουσα τάξη, πώς παράγει το πλούτο σε κάθε εποχή. Τότε το μάθημα της ιστορίας αλλά και η δασκολία γενικότερα στο σχολείο μπορεί να φανερώσει ποιος είναι αυτός ο μάγος, θα λέγαμε, που μας τρώει τα σωθικά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες και οι άλυτες αντιφάσεις του, ότι είναι ένας δύσκολος, αλλά όχι ένας ανίκητος αντίπαλος. Με αυτόν τον τρόπο, με τη γνώση αυτή, με αυτές, θα πάψουν να βλέπουν τον κόσμο που ζουν σαν κάτι το χαοτικό, το ακατανόητο, σαν μια ζούγκλα που ο καθένας μόνος πρέπει να επιβιώσει όπως μπορεί και να νικήσει τους υπόλοιπους. Θα καταλάβουν πως ο κόσμος είναι εξηγήσιμος, εξελίσσεται μέσα από τη συλλογική δράση και πάλι, και συνεπώς μπορούν και οι ίδιοι, μπορεί και η νέα γενιά, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, νομίζω ότι πολλά περνάνε και από τα χέρια του εκπαιδευτικού, ώστε να αποκτήσουμε αυτές μας ενιαία κριτήρια και στο μάθημα της ιστορίας και γενικότερα. Καταρχήν, αυτό που λέμε, πώς μπορεί να υπηρετήσει το μάθημα της ιστορίας να συλλαμβάνουμε αυτές μας τη διαδικασία της εξέλιξης του ανθρώπου, το ρόλο της εργασίας, την ενανθρώπιση του πυθίκου, έτσι ώστε να αποκτούν και σήμερα αντισώματα απέναντι στη μεταφυσική ερμηνεία, αλλά και στις στρατιστικές αντιλήψεις. Ας σκεφτούμε λίγο το αν έχουν αποκτήσει αντισώματα σε σχέση και με τις διάφορες ψευτοεπιστημονικές θεωρίες που κυκλοφορούν σε σχέση με τα εμβόλια. Να κατανοήσει ο μαθητής την ιεράρχηση των σχέσεων παραγωγής. Ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες δούλοι της αρχαίας Αθήνας δεν ήταν ένα δευτερεύον στοιχείο της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Ότι η ακμή της κλασικής Αθήνας δεν ήταν άσχετη με τις αθηναϊκές αποικίες. Να εκτιμήσει μέσα από τα ιστορικά γεγονότα τον καθοριστικό ρόλο της πάλης των τάξεων στην εξέλιξη και τη διαδοχή των κοινωνικών συστημάτων. Να αναρωτηθεί για ποιο λόγο και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης ανέφερε ότι η Γαλλική Επανάσταση άνοιξε τα μυαλά όλης της ανθρωπότητας. Να συλλάβει το ρόλο του κράτους, της πολιτικής, ως τη συμπίκνωση των οικονομικών σχέσεων, τις διάφορες μορφές κρατικής και πολιτιακής οργάνωσης και το περιεχόμενό τους. Να σκεφτεί ποιος ήταν ο λόγος που όλες οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις έστειλαν δεκάδες χιλιάδες μαχητές της εθνικής αντίστασης στα Ξερονήσια και στις φυλακές. Σε λίγες μέρες έχουμε και την Πρωτομαγιά. Νομίζω ότι οι εθνικές εορτές, οι σχολικές επέτη, οι ημερομηνίες με ιστορικό περιεχόμενο, αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η ζωή νομίζω πάνω απ' όλα, η σύγχρονη δύσκολη και σύνθετη πραγματικότητα, μας δίνουν πολλές αφορμές μέσα στα σχολεία για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στην τάξη. Το ιστορικό βιβλίο, οι πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, οι μαρτυρίες, το ψηφιακό υλικό είναι εργαλεία που αναδεικνύουν ένα κόσμο που εξελίσσεται, ένα κόσμο που αλλάζει, ένα κόσμο που μπορούμε να κατανοήσουμε, ένα κόσμο που μπορούμε να τον αλλάξουμε. Σήμερα υπάρχουν εκδόσεις όπως αυτή η πολύ νομίζω καλέστη και χρήσιμη έκδοση του «Κι όμως κινείται» για τα παιδιά νεότερων ηλικιών που είναι ένα εργαλείο για το δάσκαλο, το «Κόκκινο αερόστατο», οι εκδόσεις του Τμήματος Ιστορίας του Κόμματος όπως αυτή για το 1821 που νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τα υλικά που είναι δημοσιευμένα σήμερα από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, όλα αυτά μπορούν να εμπλουτίσουν το γνωστικό υπόβαθρο, τα μεθοδολογικά μας εργαλεία για ένα σύγχρονο και επιστημονικό μάθημα. Σας ευχαριστώ.